Που στην κυριολεξία αλλά και στη γραφή του αποτελεί από τους καπανείς του ελλαδικού χώρου. Ή για να είμαι πιο ακριβής, αποτελεί από τους καπανείς του αιγαιακού χώρου. Δηλαδή, εκείνου του σημείου που θεωρούμε ότι αποτελεί έναν από τους δύο πυλώνες, μήτρες, και αυτού που ονομάζουμε μέχρι και τις μέρες μας ελληνικός πολιτισμός. Όχι με χαρακτηριστικά περιχαράκωσης, αντιθέτως με οικουμενικά χαρακτηριστικά. Είναι ταυτόχρονα ένας επιστήμονας, ερευνητής, αρχαιολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Ξεκίνησε, θα έλεγα, είχε την τύχη να έχει σπουδαία ονόματα ως καθηγητές του. Κρατώ όμως από όλους μια εμβληματική φυσιογνωμία και για μας εδώ στην Κρήτη, το Σπυρίδωνα Μαρινάτου. Είναι ένα πρόσωπο που πολλές φορές από συναδέλφους του και ομολόγους του έχει χαρακτηριστεί ως προς τον τρόπο που προσεγγίζει τα ζητήματα αιρετικός. Είναι αιρετικός ή διατυπώνει μια οπτική για την οποία στον υπόλοιπο κόσμο ήδη συζητούν πάνω στα ζητήματα της αρχαιολογίας, όχι ξερά και αποφλοιωμένα, αλλά κυρίως για να νοηματοδοτήσουμε από πού προερχόμαστε, πού βρισκόμαστε και πού πάμε. Κυρίες και κύριοι, απόψε κοντά μας είναι ο κύριος Αδαμάντιος Σαμψόν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, η οποία είχε ως λόγο, ως αιτία μάλλον, την παρουσία σας στο Ηράκλειο για μια διάλεξη. Βεβαίως, έχω προσκληθεί από το Σύλλογο Μινωικός Πολιτισμός και Γραφές για να κάνω μια διάλεξη. Επίσης, ευχαριστώ το συγκρότημα Λογιάδη, το οποίο μας με φιλοξενεί αυτό για μερικές μέρες. Και θα μιλήσω για ένα θέμα το οποίο δεν έχει σχέση με, με τον μινωικό πολιτισμό. Mm-hmm. Είναι γενικότερο για το Αιγαίο. Και αφορά μια περίοδο πολύ παλαιότερη. Πάμε στην ένατη χιλιετία π.Χ. Βέβαια, θα ήθελα να, στο τέλος να πω και κάποια πράγματα για τη γραφή, γιατί ο Σύλλογος είναι σχετικός με τις γραφές. Με τις γραφές. Και η αλήθεια είναι ότι ο Σύλλογος αυτός στην Κρήτη έχει κάνει αρκετή δουλειά, προσπαθώντας να μοιήσει όλο και περισσότερο κόσμο, ακόμη και εν είδη παιχνιδιού. Κύριε Σαψόν, πριν πούμε οτιδήποτε, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς είστε ένας καπανέας, πέρα από το καθηγητικό, ενός χώρου ο οποίος σήμερα είναι ένας από τους δύο χώρους γεωπολιτικών συγκρούσεων. Τα ξέρετε, δεν ζείτε εκτός πραγματικότητας. Έχει να μας πει κάτι ο τομέας αρχαιολογίας πάνω σε αυτά τα ζητήματα? Έχει να πει πάρα πολλά. Γιατί είναι και επίκαιρα τα θέματα αυτά του Αιγαίου. Εδώ κάποιοι αμφισβητούν την κυριαρχία μας στο Αιγαίο. Ακόμα και από την εποχή αυτή την οποία θα συζητήσουμε, υπάρχει ένας πολιτισμός, τον οποίο πολιτισμό αυτόν τον ανακαλύψαμε τη δεκαετία του 90. Μέχρι τότε υπήρχε μόνο το Φράχτη, τίποτα άλλο. Η μεσολυθική περίοδος ήταν άγνωστη στην Ελλάδα. Με έρευνες που έκανα στο Αιγαίο τη δεκαετία 90, αρχίζοντας από τα Γιούρα της Σαλονίσου, το σπήλαιο του Κύκλωμπα, στη συνέχεια κατέβηκα πιο χαμηλά, στις Κυκλάδες, στο σπήλαιο Σαρακινού στη Βιωτία. Υπάρχει ένας πολιτισμός που ανθεί την εποχή αυτή, είναι ναυτικοί που ταξιδεύουν σε όλο το Αιγαίο, οργώνουν το Αιγαίο και πηγαίνουν και στην απέναντι πλευρά. Η πλευρά της Μικράς Ασίας έχει θέσεις που είναι ακριβώς ίδιες. Ίδια τεχνολογία, όλα τα στοιχεία, τα τυπικά είναι ίδια. Άρα ο πολιτισμός αυτός κυριαρχεί στο Αιγαίο και στη Μικρά Ασία. Έχετε μία άποψη γιατί αυτή η περιοχή θεωρείται μήτρα και έχει και αλληλοεπικαλυπτόμενες, αν θέλετε, πολιτιστικές αναπτύξεις? Φταίει το κλίμα, φταίει η γεωμορφολογία του? Τι είναι αυτό που το διαφοροποιεί? Γιατί προφανώς και ως ερευνητής αντιλαμβάνομαι ότι δεν θεωρείται ότι ένας πολιτισμός είναι καλύτερος από τον άλλον. Κάθε ένας είναι μια ψηφίδα. Σωστή. Ωστόσο, η περιοχή της Μεσογείου, και αν το φοκάρουμε περισσότερο στο Αιγαίο, φαίνεται ότι έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με άλλες περιοχές, μεγαλύτερες αν θέλετε, και πυκνότερες. Κοιτάξτε, είναι θέματα, δεν είναι μόνο το κλίμα,
είναι κυρίως ο χώρος του Αιγαίου, με τα πολλά νησιά, τα οποία αναγκάζουν τον προϊστορικό άνθρωπο να γίνει ναυτικός. Βλέπεις απέναντί σου νησιά, τα οποία σκέφτεσαι, απορείς τι υπάρχει εκεί, σε αναγκάζει να ταξιδέψεις, να πας, να βρεις κάποιες πηγές, να βρεις οψιανό, να βρεις ζώα άγρια. Επομένως, από πολύ νωρίς ο άνθρωπος, ήδη από την παλαιολιθική εποχή, από το τέλος της παλαιολιθικής, μπορούμε να πούμε, από το 12.011 ο άνθρωπος ταξιδεύει στο Αιγαίο. Γι' αυτό και το βιβλίο, το πρόσφατο, το οποίο... Είναι μια έκδοση του 2019, το οποίο αναφέρεται ναι, στην παλαιολιθική. Αρχίζω, ναι, γι' αυτό λέω. Παλαιολιθική και μεσολιθική ναυτική. Mm-hmm. Ναι. Επομένως, βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί σε ένα χώρο πολύ πρόσφορο για να ταξιδέψουν, κυρίως να ταξιδέψουν. Γίνονται ψαράδες, καταρχάς. Είναι η εποχή από το 9.000, αρχίζει το ψάρεμα. Αλλάζει το κλίμα. Δεν υπάρχουν ζώα. Τα ζώα τα μεγάλα, μετά τους παγετώνες, φεύγουν πάνω στο βορρά. Και η μόνη πηγή διατροφική που έχουν είναι το ψάρεμα. Το ψάρεμα. Γίνονται ψαράδες επαγγελματίες. Ψαράδες. Σε αντίθεση, η νότια Ανατολία, ας πούμε, δεν έχει νησιά μπροστά της. Δεν έχει νησάκια. Η Κύπρος δεν έχει νησιά γύρω-γύρω. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, όπως και η Αιγής Ανατολή, η Συρία-Παλαιστίνη, είναι μία απέραντη ακτή χωρίς νησιά. Επομένως, δεν έχουν το έναυσμα να ταξιδέψουν. Επομένως, οι θεωρίες, όλες αυτές οι γνωστές, ότι όλα ήρθαν από την Ανατολή, δεν ισχύουν. Αυτό το εξοριέντε λουξ, εμείς το κάνουμε εξοξιντέντε λουξ. Και θα το αποδείξω. Αυτά τα πράγματα γράφω στο βιβλίο. Θέλω να το δούμε στη συνέχεια. Ναι. Πείτε μου, υπάρχει μια παράλληλη, βρίσκεται ότι υπάρχει μια παραλία με τη Μινωική Κρήτη, ή η Μινωική Κρήτη είναι κάτι διαφορετικό, επειδή είναι ένας μεγάλος τόπος, νησιωτικός μεν, ναι, αλλά που αναπτύσσεται κατά τη δική σας οπτική πρώτα πάνω στη στεριά και μετά αρχίζει να εξερευνά, ή πάνε εκ παραλλήλου? Είναι κάτι παράλληλο. Είναι κάτι παρόμοιο. Μετά από κάποιες χιλιετίες, οι Μινωίδες κυριαρχούν στο Αιγαίο, είναι θαλασσοκράτορες του Αιγαίου και αρχίζουν να πηγαίνουν προς την Ανατολή και προς την Αίγυπτο. Επομένως, είναι κάτι παρόμοιο. Είναι πάλι μια κίνηση εξ οξυντέντε. Από Δυσμάς προς Ανατολάς. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή την εποχή που θα μιλήσουμε, την πρώιμη. Οι άνθρωποι αποδείχθηκε τα τελευταία χρόνια. Έχουν φτάσει μέχρι την Κύπρο. Βρέθηκε μία θέση στην Κύπρο, στη νότια ανατολική Κύπρο, η οποία είναι αιγαϊκή μεσολιθική. Για πείτε μου λίγο για τον Αδαμάντιο Σαμψόν. Από μικρός είχε επιλέξει ότι θα πάει στο κομμάτι της αρχαιολογίας και μετά θα πάει και στις έρευνες του πεδίου, ή του προέκυψε εισερχόμενος στην ανώτατη μόρφωση? Πώς έγινε αυτό? Προέκυψε. Προέκυψε. Ναι, αρχικά πήγα στη φιλοσοφική για να γίνω καθηγητής. Καθηγητής φιλόλογος. Στη συνέχεια υπήρχαν δύο τμήματα, ιστορία αρχαιολογία, το οποίο διάλεξα. Ήταν πιο ενδιαφέρον. Εκεί όμως είχα και τον καθηγητή, τον Μαρινάτο. Από εκεί άρχισε να με ενδιαφέρει η προϊστορία. Και δίδαξα για κάποια χρόνια στη Σκόπελο, καθηγητής 4 χρόνια. Σκοπελίτης είστε, πρέπει να πω, ε. Ναι, ναι, τη Σκόπελο. Εκεί πρωτοδιορίστηκα και πολύ νεαρός. Βρέθηκε μια ευκαιρία όμως και ο Μαρινάτος ζητούσε τότε. Τότε μπαίνανε με εξετάσεις στην αρχαιολογική υπηρεσία. Ο Μαρινάτος ήθελε να βάλει μέσα 25 άντρες. Δεν ήθελε γυναίκες. Είχε μια άλλη άποψη για τις γυναίκες αρχαιολόγους. Και ήθελε 25 αρχαιολόγους χωρίς να δώσουν εξετάσεις. Και εντελώς τυχαία το έμαθα, έκανα μια αίτηση και σε ένα χρόνο μπήκα στην αρχαιολογική υπηρεσία μόνιμος. Και από εκεί άρχισα να κάνω έρευνες, προϊστορικά βασικά. Και δούλεψα στην Εύβοια, για πολλά χρόνια στην Εύβοια. Εύβοια όλο το νησί ή βόρειος Εύβοια? Όλο το νησί. Ήμουνα επιμελητής Εύβοιας τότε και είχα όλη την Εύβοια. Μάλιστα.
Άρα έχετε ζήσει και από την πλευρά, να το πω έτσι, του δημόσιου λογισμικού την υπόθεση αρχαιολογία έρευνας καπάνη. Με τα καλά της και τα κακά της. Γιατί ξέρετε ότι για τους περισσότερους Έλληνες όταν ακούν αρχαιολογία σηκώνεται η τρίχα. Κύριε Σαψόν, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ. Παρόλα αυτά, αν αντιλαμβάνομαι, ένα μεγάλο μέρος και της επιστημονικής σας έρευνας αναλύσκεται στην πρώτη φάση στη νεολιθική περίοδο. Κάνω λάθος? Ναι, στη νεολιθική. Τι είναι αυτό που σας μπρόχνει να πάτε στη μεσολιθική και παλαιολιθική εδώ, όπως αυτά είναι? Ήταν μετά. Γίνανε μετά. Η νεολιθική περίοδος με τραβούσε. Ο άνθρωπος είναι απλός γεωργός, κτηνοτρόφος. Ζει απλά. Και πάντα μέλημά μου ήταν να προχωρήσω βαθύτερα πέραν από τα κεραμικά του που φτιάχνει και τα εργαλεία του. Να μπω στην ψυχοσύνθεσή του, να καταλάβω πώς ζούσε στην κοινωνία, τι έτρωγε. Ακόμα και το όλο αυτό, τη διατροφή του. Μ' είχαν απασχολήσει. Και γι' αυτό προσπαθούσαμε να βρούμε ακόμα και μέσα από τα κεραμικά, να βρούμε διατροφικά κατάλοιπα. Από πολύ νωρίς αρχίσαμε να κάνουμε, να δίνουμε δείγματα στο εξωτερικό, βέβαια, γιατί αυτή η μέθοδος είναι πολύ δύσκολη. Άρα, άνθρωπος και τροφή είναι ένα χρηστικό εργαλείο από κωδικοποίησης του πώς πορευτήκαμε ως ανθρωπότητα. Σωστά. Ναι. Παίζει ρόλο. Δεν είναι μόνο να λέμε ότι ο άνθρωπος ως τρόφος συλλέκτης οδηγήθηκε με αναγκαιότητες να δημιουργήσει πράγματα. Θέλω να μου πείτε το εξής. Γιατί στην Ελλάδα πολλοί σας αποκαλούν αιρετικό? Τι είναι αυτό, και συνάδελφοί σας? Δεν είμαι αιρετικός, είμαι ανατρεπτικός. Μέσα από την έρευνα που κάνω, ανατρέπω πράγματα. Και χωρίς ανατροπές δεν προχωράει η επιστήμη. Και τίποτα δεν προχωράει. Παραμένουμε εκεί, στα ίδια. Mm. Δηλαδή, αυτά που είπε ο Gordon Child πριν από σχεδόν 100 χρόνια πριν, συνεχίζουν να τα αναμασούν πολλοί συναδελφοί μου, ξένοι και Έλληνες. Πάρα πολλοί. Φοβούνται. Δεν τολμούν. Και συνεχίζουν να λένε ότι τα πάντα ήρθαν από την Ανατολή. Εδώ έχουμε αποδείξεις. Και θα τα πούμε στη συνέχεια. Άρα πάτε και πιο πίσω, να το πω έτσι, την ιστορία του χώρου, του ευρύτερου χώρου, υπό μία έννοια. Φυσικά, ιστορία είναι αυτά. Καθώς προχωρούμε και κάνουμε έρευνες, όλα γίνονται ιστορία. Και έχουμε τους Τούρκους από την άλλη μεριά, οι οποίοι συνεχώς συνεχίζουν και αυτοί να λένε τα ίδια πράγματα και τα τονίζουν συνεχώς, έχοντας βλέψεις προς το Αιγαίο. Mm-hmm. Σε ενδιαφέρει πάρα πολύ η προϊστορία του Αιγαίου. Και αυτή η έρευνα για τη μεσολυθική περίοδο δεν τους άρεσε. Πολλοί την αποσιωπούσαν στην αρχή. Γράφανε άρθρα και δεν έγραφαν μέσα βιβλιογραφία για αυτά. Πείτε μου, έχετε γυρίσει όλο το Αιγαίο. Κοιτάζοντας το βιογραφικό σας, μου έκανε εντύπωση ότι εσείς φτάσατε στο πιο γνωστό νησί στο Αιγαίο, στο lifestyle, τη Μύκονο, για έρευνα. Άλλοι πάνε για γλέντι, εσείς πήγατε για έρευνα. Θέλω να μου λύσετε μια απορία. Ναι. Φαίνεται ένα νησί ξερότοπο, φαίνεται. Ναι. Έχει στοιχεία η Μύκονος? Βεβαίως. Η Μύκονος, μάλλον, ήταν ανέκαθεν έτσι ξέρει. Την αναφέρουν και οι αρχαίοι, ότι ήταν άγονη. Όταν διορίστηκα προϊστάμενος στις Κυκλάδες και πρωτοπήγα στη Μύκονο, δεν είχα πάει πριν ποτέ. Εντόπισα από την πρώτη μέρα, ένα μικρό λόφο δίπλα στη θάλασσα. Είπα σε κάποιους, στους φυλάκες, λέω, τι είναι αυτό εκεί? Μου λένε, είναι ο τάφος του Έαντα. Υπάρχει ένας μύθος για τον Έαντα, ότι ξεβράστηκε στη Μύκονο. Και αμέσως πήγα κοντά και ήταν γεμάτο κεραμικά και οψιανός. Νεολιθικά. Νεότερη νεολιθική. Μετά από δύο μήνες άρχισα την ανασκαφή. Κράτησε 8 χρόνια. Και βγήκε τεράστιο υλικό. Έχουμε βγάλει 2 τόμους μεγάλους. Στα αγγλικά. Με κατηγορούν πολύ γιατί γράφω στα αγγλικά. Ναι. Για λύστε μου την απορία αυτή. Γιατί
Η αγγλική γλώσσα είναι η γλώσσα της επιστήμης, διεθνώς. Ποιος διαβάζει ελληνικά, κακώς δηλαδή. Δεν διαβάζουν, αλλά η γλώσσα μας είναι, έχει περιορισμένη εμβέλεια. Είναι μόνο αυτό ή είναι γιατί η συζήτηση αυτή είναι πιο πλούσια και πιο έντονη στο εξωτερικό από ό,τι στην Ελλάδα. Δεν ξέρω καν αν γίνεται συζήτηση στην Ελλάδα επί της ουσίας. Στο εξωτερικό είναι πολύ πιο... Οι ξένοι συνάδελφοι παρακολουθούν τα πάντα. Δεν μπορούν να διαβάσουν ελληνικά. Τους ενδιαφέρει, σκάβουν στην Ελλάδα πάρα πολύ. Επομένως θα έπρεπε να γράψουμε στα αγγλικά. Προφανώς, και θα το δούμε συνέχεια, το ότι έχετε εντοπίσει με τις καπάνες σας στην περιοχή στα Γιούρα, εντάξει, είναι σημαντικό. Αλλά αν σας ρωτήσω για σας, ποιος είναι ο πιο ενδιαφέροντας χώρος, νησί αν θέλετε, αυτή τη στιγμή, κάτι την αίσθησή σας, στον Αιγαϊκό χώρο, πού θα το εντοπίζατε? Είναι η Μήλος, είναι η Νάξος, πάμε πιο βόρεια? Το κάθε νησί έχει την ιδιαιτερότητά του. Έτσι. Ας πούμε, πρόσφατα έκανα μία έρευνα στον Άγιο Ευστράτιο, το γνωστό νησάκι που... Και εγώ είχα πάει για διακοπές με μία σκηνή και έμεινα σε μία θάλασσα δίπλα και βρήκα ένα λόφο. Εκεί είχε παλαιολιθικά. Εντόπισα μία παλαιολιθική θέση, η οποία χρονολογείται στην αρχή της μέσης παλαιολιθικής γύρω στο 100.000 με 90.000 πριν από σήμερα. Εκεί την εποχή οι άνθρωποι ταξίδευαν. Γιατί το νησάκι τότε δεν ήταν ενωμένο με τη Μικρά Ασία. Είναι μια περίοδος που δεν είναι ενωμένο. Την νεότερη νεολιθική ήταν ενωμένο, γιατί η θάλασσα κατέβηκε 140 μέτρα. Αυτό προσπάθησα να κάνω μια ανασκαφή. Δεν μου έδωσαν άδεια από την εφορία Μυτιλήνης. Βρήκαν κάποια δικαιολογία και είπαν θα το σκάψουμε εμείς. Ο αρχαιολόγος που είπε ότι θα το σκάψει, κάνει ελληνιστικά. Ασχολείται με αυτή την περίοδο. Και ήθελε να το σκάψει. Τελικά όμως δεν χρειάστηκε να το σκάψουμε. Γιατί είχε υποστεί τέτοια διάβρωση μεγάλη που πήγαμε ένα γεωλόγο τρεις φορές. Κάναμε έρευνες, κοιτάξαμε όλο το νησί, το περπατήσαμε και κάναμε ένα πολύ ωραίο άρθρο το οποίο έχει επισκεψιμότητα φοβερή στο Academia. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ας πιάσω... Ναι. Και ήθελα να συνεχίσω ότι το κάθε νησί έχει το δικό του. Τα Γιούρα που είναι ένα πολύ μικρό έρημο νησί, έβγαλε το σπήλαιο του Κύκλοπα. Έτυχε το σπήλαιο αυτό να βρεθεί εκεί. Αν ήταν στη Σκόπελο θα είχε... Υπάρχει ήταν... όμως ένα νησί που τουριστικό. Για σας είναι πιο εμβληματικό από αυτά που αναφέρονται μέχρι σήμερα, από τη γη του, από τα σπλάγνα του ή από τα σπηλαία του? Όλα τα νησιά. Όλα τα νησιά. Όλα, δεν όλα έχουν, ναι, ναι, έχουν το μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ιδιότοποι, μοναδικοί, με δική τους πολλές φορές χλωρίδα και πανίδα. Και δεν μπορώ να... Δεν μπορείτε να κάνετε εξαίρεση. Οι συνάδελφοί σας πώς αντιμετωπίζουν τις όποιες ανακαλύψεις σας στον Αιγαϊκό χώρο? Μα το είπατε προηγουμένως. Επειδή περισσότεροι συνάδελφοι κάθονται στα γραφεία τους, δεν θέλουν να αρχίσουν καινούργιες έρευνες. Είμαι λίγο... Τέλος πάντων, θα το πω. Παίρνουν το μισθό τους και κάθονται. Εάν προκύψει υπηρεσιακό θέμα, πηγαίνουν αναγκαστικά και το επιλύουν. Εγώ δεν κάθισα ποτέ ήσυχος. Ήμουν και στο γραφείο, έκανα διοικητικά, αλλά τα απογεύματα γύριζα και έψαχνα. Έκανα έρευνες από πολύ νωρίς, από τότε που διορίστηκα. Mm-hmm. Τι να πω. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτό δεν είναι normal, ας πούμε, αλλά... Πιστεύω ότι ήμουν ερευνητής και όχι δημόσιος υπάλληλος. Για και συνεχίζω. Μέσα σε όλη αυτή την ιστορία προκύπτει η δική σας διατύπωση ως σκέψη και θέλω λιγάκι να το εξηγήσετε με απλό τρόπο στον κόσμο για την νεολιθικοποίηση. Τι είναι αυτό? Νεολιθικοποίηση σημαίνει ότι ο άνθρωπος αρχίζει να καλλιεργεί και να διατρέφει ζώα. Και η νεολιθικοποίηση προήλθε από την Ανατολή, αυτό είναι σίγουρο, από την περιοχή του Ζάγρου, στην Περσία, Κουρδιστάν. Από εκεί ξεκίνησε πολύ νωρίς.
και σιγά σιγά προχώρησε προς Δυσμάς και προς Νότον. Πήγε στη Συρία, η Ιορδανία, έφτασε στην Τουρκία, ήρθε και σε εμάς. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι ταξίδεψαν αυτοί οι πληθυσμοί από την Ανατολή και ήρθαν στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν είχαν καμία εμπειρία στη θάλασσα. Δεν είναι ναυτικοί αυτοί. Δεν είναι δυνατόν μαζικά να φύγαν οι άνθρωποι. Δεν είχαν εμπειρία. Δεν ήταν οι μεσολυθικοί οι οποίοι έχουν τα νησάκια δίπλα τους και τα βλέπουν και είχαν ένα έναυσμα να πάνε να επισκεφτούν τα νησιά. Μια ανακάλυψη που έγινε πριν μερικά χρόνια στην Κύπρο αλλάζει πολλά δεδομένα. Και αυτό γράφω στο βιβλίο αυτό. Ένας Αμερικάνος έσκαψε στο νότιο μέρος της Κύπρου μία θέση η οποία έβγαλε μία λιθοτεχνία η οποία ήταν αμφισβητούμενη. Δεν ήξερα να την ερμηνεύσει. Κάλεσε τους συνεργάτες μου. Εγώ συνεργάζομαι με δύο Πολωνούς καθηγητές, ακαδημαϊκούς. Εδώ και 25 χρόνια. Τους κάλεσε να μελετήσουν. Αυτοί είναι εξπέρ στα λίθινα εργαλεία. Καθίσανε στην Κύπρο 2 μήνες, μελέτησαν κάποιες χιλιάδες εργαλεία και απέδειξαν ότι είναι καθαρά αιγαϊκά. Είναι ίδια με τις Κύθνου, με τον Γιούρον, με τις Νάξου που έχουμε βρει άλλα εκεί. Στην Ικαρία έχουμε βρει μεσολυθικά. Ακριβώς ίδια. Άρα ό,τι ήρθε στην Κύπρο σε εκείνο το σημείο ήρθε, λέτε, βόρειο-βορειοδυτικά. Ναι, ήρθε, αυτή τη διεύθυνση. Ταξίδεψαν με κάποια απλοϊκά μέσα της εποχής. Κάτι βάρκες, ίσως. Δεν έχουμε απεικονίσεις πλοίων αυτή την εποχή. Έκαναν μία βάση εκεί προφανώς και τολμάμε να πούμε ότι την ίδια εποχή στην Κύπρο, αρχή της ένατης χιλιετίας, έχει μπει εκεί το πρόβατο, το εξημερωμένο και το κατσίκι το εξημερωμένο. Είναι φυσικό, αφού έφτασαν εκεί, να παρέλαβαν εξημερωμένα ή άγρια ζώα που είχαν έρθει από την Ανατολή πολύ παλαιότερα, 3.000 χρόνια πριν, και τα μετέφεραν στο Αιγαίο. Απόδειξη είναι ότι στα Γιούρα, την ένατη χιλιετία, βρήκαμε εξημερωμένα κατσίκια και πρόβατα. Ενώ η νεολιθικοποίηση, η οποία έγινε αργότερα, γύρω στο 7.000 με 6.500, στην Κνωσό, ας πούμε. Στην Κνωσό έχουμε εξημερωμένα ήδη. Έτσι. Έχουμε νεολιθικοποίηση. Και στο φράχτη της Αργολίδας. Όμως, η λιθοτεχνία τους αυτή την εποχή, την οποία μελέτησε ο συνάδελφός μου και συνεργάτης μου, Κοζλόφσκι, ο καθηγητής, είναι μεσολυθική. Είναι καθαρά μεσολυθική. Δεν το δέχονται οι ανασκαφείς της Κνωσού, γιατί έτσι τους συμφέρει. Θέλουν, στο μυαλό τους έχουν την Ανατολή μόνο. Ότι ήρθαν από εκεί άπικοι. Εάν ερχόντουσαν από εκεί, θα είχαν δική τους λιθοτεχνία. Την ίδια εποχή στην Ανατολή, έχουμε ένα άλλο είδος πυρήνων, τους καρινόμορφους πυρήνες, οι οποίοι βγάζουν άλλου είδους εργαλεία. Εκεί μέσα έχει μεσολυθικά. Στο κατώτατο στρώμα που έχει τα ξημερωμένα, έχει μεσολυθική λιθοτεχνία. Άρα γι' αυτό ναι. Το υποστηρίζετε. Πείτε μου... Επομένως, αυτοί οι ναυτικοί, οι πελαγίτες, ψαράδες κτλ. Μετέφεραν στο Αιγαίο, πρώτα στα Γιούρα, και δεν σταμάτησαν να ταξιδεύουν. Συνέχισαν 2.000 χρόνια αυτοί. Από το 9 μέχρι το 7 ταξίδευαν. Φυσικά. Και προς το 7.000 έφτασε, τα εξυπηρεμένα ζώα φτάσανε στο Φράγκφι και στην Γνώσο. Δώστε μου και μια εξήγηση. Γιατί για αρκετά χρόνια κάνετε ανασκαφές και στην Ιορδανία και μάλιστα υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου στο οποίο διδάσκατε, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και ποιο το όφελος από αυτές τις ανασκαφές για την ελληνική προϊστορία? Προφανώς κάτι θέλατε να συναρμόσετε εδώ. Δεν πήγατε τυχαία στην Ιορδανία. Σωστά. Για πείτε μας. Στο Πανεπιστήμιο δίδασκα ένα μάθημα προϊστορία της Μέσης Ανατολής. Και προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο να κάνω κάποια ανασκαφή εκεί. Θέλοντας να βρω στοιχεία που να δείχνει ότι άνθρωποι... Ήθελα να απορρίψω καταρχάς το ότι ήρθαν από εκεί.
Έτσι κάναμε δύο ανασκαφές πολύ σημαντικές. Η μία είναι γύρω στο 10.000 π.Χ. που λέγεται προκεραμική νεολιθική Α και η άλλη θέση είναι γύρω στο 8.000. Λέγεται προκεραμική νεολιθική Β. Εκεί σκάψαμε γύρω στα 8 χρόνια. Πολύ δύσκολες ανασκαφές, πάνω σε βουνό, με σκηνές να μένουμε ένα μήνα μέσα στο χειμώνα. Δύσκολα πράγματα. Αλλά είχα πολλούς φοιτητές δικούς μου και πολλούς εργάτες με πολύ μικρό μεροκάμα. Το επόμενο δεν ξοδεύαμε πολλά χρήματα. Σημειωτέων ότι μας χρηματοδότησε το Υπουργείο Πολιτισμού. Μας έδωσε χρήματα. Λίγα, αλλά φτάναν τα χρήματα. Δεν μέναμε σε ξενοδοχεία, μέναμε στο βουνό, με σκηνές. Τι προέκυψε? Έχουμε πάρει δείγματα, γιατί βρήκαμε και ταφές. Ναι. Αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται αυτά. Είναι σε ένα εργαστήριο στη Γερμανία. Η πρώτη εικόνα που έχετε εσείς ενισχύει την άποψη... Είναι άλλος πολιτισμός. Ναι, είναι άλλος πολιτισμός. Άλλη λιθοτεχνία, άλλος πολιτισμός. Άρα ενισχύει την άποψή σας ότι στην ουσία, ενώ είναι την ίδια εποχή, δεν έχει μεταφερθεί προς το Αιγαίο, αλλά έχει συμβεί το αντίστροφο ενδεχομένως. Ναι, αυτή... θα μας δείξει και το DNA των οστών, ναι, εάν πράγματι ήρθαν από εκεί άνθρωποι στο Αιγαίο. Η λιθοτεχνία είναι δική τους, τελείως ξένη με του Αιγαίου. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία όμως και περιμένουμε το αποτέλεσμα, γιατί αυτά αργούν. Έχουμε πολλά δείγματα τα οποία θα αργήσουν. Είναι ένας σταθμός η αποκάλυψη ενός άλλου γνωστού Έλληνα αρχαιολόγου και πανεπιστημιακού δασκάλου, ο οποίος ανακατευόταν και με τα κοινωνικά και με τους κοινούς αγώνες του Χουρμουζιάδη, είναι για σας ένα σημείο που ενίσχυσε περαιτέρω τις απόψεις σας, τα όσα βρήκε στο σπήλαιο έξω από την Καστοριά, δεν κάνω λάθος? Ναι, ναι. Στο Δυσπηλιό. Στο Δυσπηλιό. Αυτές οι έρευνες στη Μακεδονία, όχι, δεν έχουν... σχέση με αυτά τα οποία... καταρχάς είναι εποχή που είναι πριν την νεολιθικοποίηση. Είναι γύρω στο 5.500. Βρέθηκε αυτό που βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας. Είναι για σας ένα σήμα ότι είναι κάτι διαφορετικό? Βεβαίως. Αυτό τώρα είναι μία γραφή την οποία κάποιοι Γερμανοί, ναι, επέμεναν ότι αυτά είναι από... κάτι ζωήφια της θάλασσας που έχουν φάει το ξύλο και ότι δεν είναι γράμματα, σύμβολα. Τελικά είναι σύμβολα όμως. Και είναι μία γραφή η οποία είναι γνωστή στα Βαλκάνια. Υπάρχει στη Βίντσα, υπάρχει και έχει στις γύρω χώρες. Υπάρχει στη Ρουμανία, στη Ουγγαρία, Βουλγαρία, Σκόπια, όλα, σε όλες τις χώρες. Και υπάρχει στην Ελλάδα. Έχω ασχοληθεί με αυτά και έχω κάνει. Ναι. Πού οδηγήσετε με αυτή την πρώτη ένδειξη, πριν πάμε στα γύρω, ότι εδώ μιλάμε ενδεχομένως για μια γραφή προελληνική, να το πω έτσι, πρωτοβαλκανική? Ναι, εγώ τη λέω πρωτοβαλκανική. Ναι. Μάλιστα. Ελάτε τώρα λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στα γύρω. Ναι. Πρώτα-πρώτα και μπαίνοντας στην παρουσίαση που θέλετε να μας κάνετε, ας ξεκινήσουμε με αυτό που εσείς κρίνετε πιο σημαντικό, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί σπήλαια και όχι σε υπαίθριους χώρους? Ο πολλής κόσμος θεωρείται τα σπήλαια είναι κάτι, πώς να το πω, όχι παράλληλο, αλλά πλάς. Κυρίως σκέφτονται ότι πάνε σε μια περιοχή, τη βλέπουν οι αρχαιολόγοι και αρχίζουν τις ανασκαφές. Εσείς επιλέγετε κυρίως τους χώρους των σπηλαίων. Γιατί? Επιλέγω τα σπήλαια γιατί οτιδήποτε μπει στο σπήλαιο παραμένει εκεί. Δεν φεύγει, δεν διαβρώνεται, ενώ στις υπαίθριες θέσεις υπάρχει μεγάλη καταστροφή. Για παράδειγμα, στην Κύθνο, σκάψαμε έναν οικισμό μεσολυθικό. Ο μόνος μέχρι στιγμής. Είναι κανονικός οικισμός, με κατασκευές κυκλικές, με ταφές κατά τα δάπεδα. Αυτό έχει διαβρωθεί όμως. Η θάλασσα έχει ανέβει 50 μέτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον οικισμό, έχει καταστρέψει μέρος του οικισμού. Επομένως, δεν ζητώ εκεί να βρω εξημερωμένα ζώα. Δεν βρήκαμε. Βρήκαμε μόνο κάποια χοιρινά, πρώιμα εξημερωμένα. Δεν υπήρχε κατσίκι πρόβατο. Στα Γιούρα όμως έχουμε χιλιάδες κόκαλα ζώων. Την ίδια εποχή.
Γι' αυτό επιλέγω τα σπήλαια, γιατί τα σπήλαια έχουν ενδιαφέρον. Ωραία. Είναι πιο δύσκολο να τα σκάψεις. Mm-hmm. Είναι ανθυγιεινή χώρη. Αλλά θεωρείτε ότι τα στοιχεία τους είναι λιγότερο αλλοιωμένα ή ακόμη και αναλύωτα. Και αναλύωτα. Mm-hmm. Περίπου σαν να σφραγίζεται ο χώρος. Ναι, κοιτάξτε, στην Κύθνο βρήκαμε 25 σκελετούς. Οι σκελετοί αυτοί μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει κολαγόνο. Επειδή ήταν στο... εκτεθειμένα σε μικρό βάθος. Στα Γιούρα, στο σπήλαιο Σαρακινού, το οποίο θα πούμε και γι' αυτό, ό,τι οστό πήραμε έχει δώσει κολαγόνο. Επομένως, αυτό που περιμένουμε από τη Μέση Ανατολή, από την Ιορδανία, θα συγκριθεί με αυτά που είναι στο Σαρακινό, με ένα κόκαλο από το κρανίο στα Γιούρα, με λίγα πράγματα δηλαδή. Στη Θεόπετρα που πάλι έχει κάποια κόκαλα. Και εκεί σπήλαιο είναι. Η Θεόπετρα εννοείται που είναι στην Καλαμπάκα, στην Καλαμπάκα, στα Μετέωρα, ναι. Πριν τα Μετέωρα. Ναι. Θέλω να κάνουμε την πρώτη διακοπή, ναι, και θα επιστρέψουμε. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Πενθυμίζω ότι απόψε συνομιλούμε με τον κύριο Αδαμάντιο Σαμψόν, αρχαιολόγο, ερευνητή. Και βεβαίως συζητάμε ουσιαστικά από ό,τι έχετε αντιληφθεί κι εσείς για την μετατόπιση του κέντρου βάρους προέλευσής μας απ' τη μια στον Αιγαϊκό χώρο, αλλά και την χρονική μετατόπιση. Κύριε Σαμψόν, Γιούρα λοιπόν, ένα νησάκι στη μέση του πουθενά στο Αιγαίο, κεντρικά, βόρειο-κεντρικά, πιο πάνω από τις πανέμορφες σποράδες, τις βόρειες σποράδες, από όπου κατάγεστε κι εσείς τη Σκόπελο. Γιατί επιλέγετε τα Γιούρα? Δεν μπορεί να το κάνατε τυχαία, θα μπορούσατε να πάτε σε οποιοδήποτε άλλο. Δόξα σε ο Θεός, χιλιάδες τα νησιά στο Αιγαίο. Γιατί όμως ειδικά στα Γιούρα? Επειδή κατάγομαι από τη Σκόπελο και κατάγομαι από μια οικογένεια καραβοκύριδων. Άρα ασχολούνταν... είχατε καΐκια που περνάγαν από εκεί. Είναι και καλή ψαρότοπη. Ο παππούς μου είχε ολόκληρα πλοία, έκανε εμπόριο και ήταν ναυτικός. Μέχρι στην Αμερική είχε πάει με ιστιοφόρα. Από μικρός λοιπόν πήγαινα με κάποιους θείους μου ψαράδες και πηγαίναμε πάνω στα Γιούρα για ψάρια. Δεν το κρύβω ότι το ψάρεμα δεν ήταν αυτό που ξέρουμε. Ρίχνανε δυναμίτες βασικά. Τότε, όλοι. Η αλήθεια είναι ότι ιδίως στο Μεσοπόλεμο, ναι, η κύρια πηγή για μεγάλα λεύματα, ναι, και πολλά ήταν ο δυναμίτης με ό,τι ζημιά μπορεί να επέφερε, κυρίως τα αφρόψερα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, το σπήλαιο ήταν μια βάση για τους ψαράδες. Ανέβαιναν απάνω και έψιναν τα ψάρια τους στην είσοδο του σπηλαίου. Καθόντουσαν και συζητούσαν. Ήταν ένας τόπος ανάπαυσης των ψαράδων. Το σπήλαιο λοιπόν το ήξερα από μικρός. Ο 10 χρονών. Και μάλιστα το σπήλαιο, επειδή έχει μέσα πολλά λιχνάρια ρωμαϊκά, ύστερα ρωμαϊκά λιχνάρια, πάρα πολλά, όλοι όποιος πήγαινε έπαιρνε έτσι ένα ενθύμιο. Αναμνηστικό, ναι. Ναι, κυρίως στην Αλόνισο όλοι είχαν κάποιο λιχνάρι, το οποίο το είχαν στο τζάκι δίπλα, έτσι. Ήξερα ότι το σπήλαιο αυτό έχει ρωμαϊκά, αυτό το ήξερα. Έφερε το όνομα το σπήλαιο του Κύκλοπα. Ναι. Ήταν ο μύθος της περιοχής, έτσι. Ναι, ο μύθος, ναι. Τώρα, γιατί πήρε αυτό το όνομα? Γιατί προφανώς το σπήλαιο είναι ψηλά, από κάτω είναι η θάλασσα απότομη, ένας γκρεμός. Θυμίζει λίγο την περιγραφή του Ομήρου. Και δεν είναι όμως το μόνο σπήλαιο του Κύκλου, στο Αιγαίο υπάρχουν. Σωστά. Στη Σέριφο, στη Μαρόνια, τη Θράκη κτλ. Λοιπόν, όταν αργότερα, πολύ αργότερα, έγινε προϊστάμενος στην εφορία σπηλαιολογίας το 92, αποφάσισα να σκάψω το σπήλαιο του Κύκλοπα. Πήγα, έκανα μια επίσκεψη στην αρχή για να δω πράγματι αν έχει προϊστορικά. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέραν τα νεότερα, όχι ότι δεν έχουν αξία, αλλά δεν με ενδιαφέρε να σκάψω ρωμαϊκά αφού κάνω προϊστορικά. Με την πρώτη επίσκεψη βρήκα νεολιθικά. Είδα και το χώρο, γιατί ο χώρος είναι άγριος. Οι θάλασσες είναι δύσκολες εκεί πάνω. Και αρχίσαμε την ανασκαφή. Με πολλούς φοιτητές, με ένα καΐκι που μας πήγαινε, με προμήθειες και μένα με ένα μήνα κάθε καλοκαίρι. Ιούλιο. 4 χρονιές κάναμε αυτή την ανασκαφή. Από την πρώτη χρονιά βγήκαν αυτά τα φοβερά αγκίστρια εδώ.
Δεν ξέρω αν μπορώ να τα δείξω αυτά. Λοιπόν, βρέθηκαν αγκίστρια κοκάλινα διαφόρων τύπων, από το πιο μικρό, από μισό πόντο μέχρι 7 χιλιοστά. Το μεγαλύτερο ήταν για να ψαρεύουν τόνους. Τόνους μέχρι 100 κιλά. Έχει σημασία η άποψη ενός ψαρά εκεί. Ένας ψαράς που ψαρεύει τόνους αυτή την εποχή. Αρχίζουν από τον Οκτώβριο και μέχρι τον Δεκέμβρη. Μου έβγαλε αμέσως, του έδειξα το αγκίστρι το κοκάλινο και μου έβγαλε από την τσέπη του ένα αγκίστρι μεταλλικό. Είχε ακριβώς την ίδια διάσταση, 7 εκατοστά. Μου λέει, με αυτό ψαρεύω τόνους 100 κιλών, 150. Για να ψαρέψεις τον τόνο χρειάζεται ώρες ολόκληρες να τον αφήσεις να εξαντληθεί. Να εξαντληθεί. Και να σε πηγαίνει. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί άρα είχαν την ικανότητα να ταξιδεύουν και με άσχημους καιρούς βέβαια, γιατί εκεί πάνω... Να ταξιδεύουν, αλλά κυρίως να κατασκευάζουν με ακρίβεια μικροεργαλεία. Γιατί αγκίστρι είναι... Βέβαια, μάλιστα. Άρα είναι η πρώτη παρατήρηση που κάνετε ουσιαστικά τα αγκίστρια στο σπήλαιο. Δεν είναι μόνο αυτό. Βρήκαμε ένα στρώμα 3 μέτρα πάχους, το οποίο έχω εδώ πέρα τη στρωματογραφία του σπηλαίου. Δείχνει 3 μέτρα επίχωση, η οποία είχε μέσα εκατομμύρια οστά ψαριών. Βέβαια είχε και κόκαλα από ζώα, όπως είπαμε, κατσίκια και πρόβατα. Και κάποια πρώιμα χοιρινά, πρώιμα εξημερωμένα. Επομένως, η διατροφή τους ήταν αποκλειστικά σχεδόν από τη θάλασσα. Τα χρονολογήσατε όλα αυτά? Βεβαίως. Και? Χρονολογήσαμε τα αγκίστρια, ναι, τα οποία είναι από κόκαλο ελαφιού. Αυτό είναι το σημαντικό. Το ελάφι είναι σκληρό και ελαστικό ταυτόχρονα. Φαίνεται ότι ήξεραν να διαλέξουν το κατάλληλο κόκαλο για να μην σπάει. Χρονολογήσαμε και τα κόκαλα των ζώων. Δείξανε χρονολογίες παρόμοιες, γιατί πολλοί αμφιβάλλουν. Σε ένα συνέδριο στη Κωνσταντινούπολη το 2004, ένας Τούρκος αρχαιολόγος, κορυφαίος Τούρκος αρχαιολόγος, είπε ότι τώρα αυτοί οι οστεολόγοι, είχε έρθει μαζί και η κοπέλα η οποία μελετούσε τα κόκαλα. Διάσημη οστεολόγος, Τρανταλίδου λέγεται. Δεν ήταν άσχετη η κυρία αυτή. Και είπε αυτός, μπάλι, το επίθετο, πρέπει να σας πω, παραπέμπει σε Ρέθυμνο της κυρίας Τρανταλίδου. Συνεχίστε. Ναι. Η καταγωγή της είναι όμως από πάνω, από τη Μακεδονία. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, και αμφέβαλε και σηκώθηκε και έκανε έντονες αυτές. Δεν του άρεσε η ιδέα ότι υπάρχουν εξυπηρωμένα από το 9.000 στην Ελλάδα. Χαλούσε τη δικιά του χαλούσε. Νέα αφήγηση. Βέβαια, ναι, τα χαλούσε όλα. Και βρήκε τρόπο να πει ότι αυτοί οι οστεολόγοι πολλές φορές τα μπερδεύουν, ξέρω εγώ, είπε κάτι. Ή ότι η στρωματογραφία δεν είναι καλή. Μπορούμε να δούμε πάλι τη στρωματογραφία, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι παρατηρούμε στην στρωματογραφία της συγκεκριμένης ανασκαφής? Παρατηρούμε ότι είναι πολύ κανονική. Τα στρώματα είναι κανονικά. Δεν υπάρχει διατάραξη καθόλου. Μόνο υπάρχει μία κλίση. Προς τα μία πλευρά του σπηλαίου, γιατί αυτό συμβαίνει, είναι σύνηθες τα σπηλαία. Επομένως, δεν υπάρχει διατάραξη. Όμως, κάποιοι συνάδελφοι έχουν διαδώσει, δεν ξέρω γιατί, ότι τα γιούρα δεν έχουν καλή στρωματογραφία, είναι διαταραγμένη στρωματογραφία. Τώρα τι να πω, δεν λέω περισσότερο. Μάλιστα. Ναι. Ακόμα και σε άλλες ανασκαφές που έχουμε κάνει. Λένε ότι είναι διαταραγμένα τα στρώματα. Δεν έχουν έρθει να τα δουν. Ποιος θα πάει και να τα δει? Υπάρχουν όμως δημοσιεύσεις. Έχουμε βγάλει 2 τόμους για το σπήλαιο του Κύκλοπα. Υπάρχουν 2 μεγάλοι τόμοι που βγήκαν στην Αμερική και τους έβγαλε το Instap. Είναι γνωστό το Instap. Είναι εκδόσεις του Instap. Άλλες παρατηρήσεις του σπηλαίου. Είπαμε, το σπήλαιο αυτό έβγαλε, απέδειξε ότι ο άνθρωπος διατρεφόταν με ψάρια, κυρίως με τροφή από τη θάλασσα,
είχε τα ξημερωμένα ζώα, τα οποία είχαν μεταφερθεί από τον άνθρωπο. Δεν εξημερώθηκαν στην Ελλάδα αυτά, ήρθαν από την Ανατολή. Αλλά τα έφερε ο άνθρωπος, αυτός τα έφερε. Ο Μεσολυθικός που ζει στο Αιγαίο, τα έφερε από την Κύπρο. Μπορεί να πήγε και στη Μέση Ανατολή. Η Κύπρος είναι δίπλα, απέναντι από τη Συρία. Μπορεί να πήγε Συρία και να τα κουβάλισε. Δηλαδή στο μέλλον χρειάζεται έρευνα. Δηλαδή η διαδρομή που ο άνθρωπος πήγε από το Αιγαίο και έφτασε μέχρι την Κύπρο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πήγε, ακολούθησε κάποιο δρομολόγιο και έπλεε κοντά από το Καστελόριζο, κοντά στην Ακτή και κατόπιν είδε την Κύπρο, είδε το βουνό του, το Τρόδο, το οποίο είναι 3.000 μέτρα και φαίνεται από πολύ μακριά και πήγε εκεί. Αυτό σας οδηγεί και σε κάποιες σκέψεις για το μέσο μετάβασης, ότι δεν μπορεί να είναι μία εντελώς απλή βάρκα. Πολύ πιο απλή βεβαίως από ό,τι σκεφτόμαστε σήμερα, αλλά όχι τελείως απλή. Είναι ενδεχομένως κάτι διαφορετικό για μεγαλύτερο ταξίδι. Μας έχει απασχολήσει πολύ αυτό και έχουν γίνει συνέδρια τα οποία συζητούσαν τα μέσα ναυσιπλοείας της εποχής αυτής. Στο Ρέτζιο, στο Ρίγιο δηλαδή της Ιταλίας, και έγινε ένα round table εκεί πέρα και μιλούσαμε όλοι και λέγανε διάφορα, με κορμούς δέντρων, διάφορα. Ο Τζάλας έχει κάνει, ο γνωστός, είχε κάνει μια παπυρέλα, δηλαδή από ψαθή, από ένα 3-4 μέτρα σκάφος, και με αυτό έκαναν ένα δοκιμαστικό από το Λαύριο στη Μήλο. Αλλά ταλαιπωρηθήκανε πάρα πολύ. Κάνανε μια εβδομάδα να πάνε, γιατί τους έπιασε και θάλασσα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μικρά πλεούμενα, ίσως σχεδίες με κορμούς δέντρων, με κάποιο πρωτόγονο πανί, και ήταν πολλές βάρκες μαζί. Δεν ήταν μία, ήταν πολλές. Ξεκινήσαν ίσως από τον Κύκλοπα, κατέβηκαν στην Κύθνο, η οποία κατοικείται την ίδια εποχή. Κατοικείται, είναι χωριό, το μόνο χωριό στην Ελλάδα, μεσολυθικό. Κατέβηκαν προς τα κάτω, πέρασαν από τη Χάλκη, δεν ξέρω, και Χάλκη έχουμε άλλο νοικισμό. Έχουμε ανακαλύψει πολλούς στο Αιγαίο και συνεχώς βρίσκονται κι άλλοι. Και από εκεί κατευθύνθηκαν στο Καστελόριζο. Είναι πολύ κέριο σημείο το Καστελόριζο και πολύ θα ήθελα να κάνω μια επιφανειακή στο Καστελόριζο. Έχω πάει στο παρελθόν βέβαια, όταν ήμουν στη Ρόδο επιμελητής αρχαιοτήτων. Λοιπόν, εκεί χρειάζεται στη Ρό, γιατί έχω πληροφορίες ότι έχει πολύ οψιανό. Πάρα πολύ. Τώρα όμως είναι στρατός εκεί, δεν μπορούμε να πάμε. Είναι εθνικό θέμα. Θα μπορούσαμε. Αυτή η έρευνα πλησιάζει και τα εθνικά θέματα, τα δικά μας. Αυτή η έρευνα θα μπορούσε να είναι εκτέλεση ανθρώπινης δραστηριότητας. Μία από τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες, επιπροσθέτως για το λόγο ύπαρξης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, περίφημη ΑΟΖ, όπως ξέρετε. Βέβαια. Ξεκινάει από τόσο παλιά. Πείτε μου κάτι. Στο σπήλαιο του Κύκλοπα υπάρχουν και τα ερυθροδιακόσμητα αγγεία της Μέσης Νεολιθικής. Εσείς τα βρήκατε. Βλέπουμε εδώ ένα σχετικό. Εδώ τώρα, σε σχέση με αυτό που είδαμε του Χουρμουζιάδη, τι παρατηρείτε? Μπορεί αυτά τα σχήματα να μας οδηγούν και σε άλλες σκέψεις? Ότι μπορεί να είναι σύμβολα, τέτοια πράγματα. Πάνω στα αγγεία, πολλά διακοσμητικά θέματα συχνά είναι σύμβολα. Αλλά όχι σε αυτή την περίπτωση. Στη νεότερη νεολιθική έχω συλλέξει. Σε αυτή την περίπτωση όμως, τι εδώ, όχι, όχι. Εδώ αυτά τα αγγεία είναι σπανιότατα. Είναι τμήματα από 25 περίπου αγγεία. Βρέθηκαν σε ένα σκοτεινό χώρο του σπηλαίου. Είναι γύρω στο 6.000. Είναι αρχή νεολιθικής. Είναι αρχαιότερη νεολιθική. Early Neolithic. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε μελετήσει πάρα πολύ, μέχρι που φέραμε και μία υφάντρα για να μας δείξει τον τρόπο που αυτά τα αγγεία μπορούσαν κάποιες γυναίκες να τα φτιάχνουν. Καταλήξαμε ότι πρέπει να ήταν γυναίκες αυτές. Βλέπετε ότι είναι κέντημα αυτό το πράγμα, είναι ένα κέντημα. Και είναι μοναδική περίπτωση που έχουμε τέτοια κεραμική. Βρέθηκε επίσης και στον Άγιο Πέτρο της Αλονίσου,
της Χειραπαναγίας, που είναι ένα νησάκι απέναντι από τα Γιούρα. Εκεί είχε σκάψει ο Θεοχάρης. Μαζί με τον Ευστρατίου, τον συνάδελφο, στη Θεσσαλονίκη. Είχαν βρει παρόμοια κομμάτια από Αγία, αλλά εκεί ήταν φθαρμένα. Τελείως φθαρμένα, επειδή ήταν υπαίθρια θέση. Στο σπήλαιο του Κύκλοπα είναι τέλεια η διατήρησή τους. Ήταν μέσα σε λάσπη αυτά. Βρέθηκαν. Είναι μια πολύ σπάνια, μοναδική κεραμική, δεν έχει βρεθεί αλλού. Σας οδηγεί και σε ένα συμπέρασμα στον τρόπο που χρησιμοποιούσαν είτε εργαλεία είτε τα ίδια τους τα χέρια οι άνθρωποι εκείνης περίοδου? Ναι, κοιτάξτε. Φαίνεται ότι είναι λεπτοδουλειά. Ναι. Και έχει και γεωμετρία, έτσι. Βεβαίως. Μία ζωγράφος, την οποία την είχα τότε, ήταν στην εφορία Κυκλάδων, μόνιμη αυτή, κάθισε και έφτιαξε, ζωγράφισε από την αρχή, έφτιαξε το σχήμα αυτό σε πυλό και το έβαψε με ένα μπέζ χρώμα και πάνω σε αυτό ζωγράφισε. Χρησιμοποίησε μία τρίχα γουρουνιού. Δηλαδή το πινέλο που είχε ο αρχαίος αγκιογράφος ή η αγκιογράφος ήταν με τρίχα γουρουνιού. Μία χοντρή τρίχα και με αυτό ζωγράφισε. Έχω δηλαδή, αυτό είναι το αυθεντικό, το πρωτότυπο, αλλά έχω και πολλά αγκία που τα έχει ζωγραφίσει αυτή. Τι άλλο έχετε να μας δείξετε? Ναι. Κοιτάξτε, φεύγουμε από τα Γιούρα και πηγαίνουμε στο Σπύλο Σαραγκινού. Το Σπύλο Σαραγκινού είναι ένα... Είμαστε στην Ξηρά τώρα, αλλά όχι πολύ μακριά από τη θάλασσα. Είναι κοντά από τη θάλασσα. Είναι στο ακρέφνιο της Βιωτίας. Αυτό το σπήλαιο ήταν γνωστό από παλιά. Είχε σκάψει κάποιος αρχαιολόγος, ο Σπυρόπουλος, που ήταν τότε προϊστάμενος στη Θήβα. Αυτός έκανε μία ανασκαφή χωρίς να κρατάει ημερολόγια. Τέλος πάντων, μάζεψε κάποιο υλικό, το πήγε. Έκανε όμως μια καταστροφή εν μέρη των στρωμάτων. Αποφάσισε να αρχίσω την ανασκαφή το 1994. Από το 1994 μέχρι πρόπερση είναι 23-24 χρόνια. Σκάβουμε στο σπήλαιο αυτό τόσα χρόνια. Γιατί σκάβουμε? Γιατί το σπήλαιο είναι τεράστιο. Ναι, από εδώ βλέπουμε την εικόνα. Είναι 2,5 με 3 στρέμματα έκταση. Είναι ύψος 20 μέτρα. Έχει μια είσοδο 25 μέτρα πλάτος και μπαίνει μέσα και το φως πολλές φορές. Και έχει επιχώσεις που φτάνουν τα 10 μέτρα. Έχουμε κάνει το μέσο και φτάσαμε περίπου 10 μέτρα. 8 μέτρα, 7. Δεν το έχουμε σκάψει όλο. Έχει απομείνει λίγο ακόμα. Αλλά για να επιμένω, εγώ δεν επιμένω πολύ σε ένα σκαφέ, σε ένα μέρος. Μπορεί να κρατήσουν 4, 5, 6 χρόνια. Εδώ συνεχίζουμε τόσα χρόνια γιατί βγάζει τεράστιο υλικό. Μόνο ένα θα πω. Δεν έχω να σας δείξω κάτι. Στο μισό τμήμα του σπηλαίου που είναι κοντά στο βράχο, βρέθηκαν 1500 ειδόλια, νεολιθικά. Όταν έχω σκάψει άλλα σπήλαια και έχω βρει ένα μόνο ή κανένα, εδώ σημαίνει ότι ήταν ένας χώρος που κάνανε κάποιο είδους λατρεία. Κάτι γινόταν μέσα. Σε ένα άλλο σημείο βρήκαμε 11.000 χάντρες, διαφόρων χρωμάτων και σχημάτων. Κάνει διατριβή αυτή τη στιγμή μία αρχαιολόγος. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Έχει ταφές, πάρα πολλές ταφές και είναι και αποθηκευτικός χώρος. Την νεολιθική εποχή αποθηκεύουν σε πιθάρια. Έχουμε βρει κομμάτια από εκατοντάδες πιθάρια. Άρα βάζουν τυριά, βάζουν στάρι μέσα. Και βρήκαμε και αποθέσεις από δημητριακά. Πολλές φορές βρήκαμε έναν όγκο που μπορεί να ήταν ένα τσουβάλι από σπόρους. Βρήκαμε μονόκοκο σιτάρι που ακόμα φυτεύουν στη Θήβα. Μόνο κοκοσιτάρι. Ήτανε 100.000 σπόροι, μας είπε η βοτανολόγος που μελέτησε τους σπόρους. Λοιπόν, έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Άρα, ναι. Λέτε ότι το συγκεκριμένο σπήλαιο δεν είναι ατυχαίο σπήλαιο για την περιοχή. Μάλλον δεν αποτελούσε κέντρο. Ένα κέντρο της περιοχής που εκεί πήγαιναν κατά καιρούς άνθρωποι από τους γύρω οικισμούς να αποθηκεύσουν, να κάνουν κάποιες συναισθιάσεις, να κάνουν, γιατί τα ειδόλια συνήθως είναι πάνω σε δάπεδα με καύσεις.
και κόκαλα. Άρα έτρωγαν κάτι. Γινόντουσαν κάποιες συναθρήσεις ανθρώπων εκεί. Κύριε Σαψόν, ναι. Ποια είναι η άποψή σας για τα σύμβολα της προϊστορικής γραφής, έτσι όπως εμφανίζονται στον ελληνικό χώρο? Είπαμε και πριν ότι αυτή η πρωτοβαλκανική γραφή που απλώνεται σε πολλές χώρες στο κέντρο της Ευρώπης, στην Ελλάδα δεν έχουμε μια μικρή έτσι, εξάπλωση, πολύ μικρή, κυρίως στη Μακεδονία είναι. Παρ' όλα αυτά βρήκα στη Μύκονο. Έχω βρει σύμβολα στη Μύκονο. Στην Εύβοια. Επίσης υπάρχουν, σε όλες τις ανασκαφές υπάρχουν λίγα. Αυτά τα είχα ανακοινώσει σε ένα συνέδριο που είχε γίνει στο Novi Sad το 2004. Όπου εκεί είχαν μαζευτεί από όλο τον κόσμο γλωσσολόγοι και αρχαιολόγοι για τη γραφή, για το θέμα της γραφής. Και είχε βγει ένας τόμος τότε. Εγώ είχα παρουσιάσει μόνο τα ελληνικά, τα οποία είναι λίγα. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που είναι λίγα, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον οι σύνεδροι. Και μάλιστα είχα παρουσιαστεί και στην σερβική τηλεόραση για να μιλήσω για αυτά. Αυτοί εκεί πέρα έχουν χιλιάδες πράγματα. Mm. Πάνω σε ειδόλια, πάνω σε αγγεία. Σας οδηγεί κάπου όμως σε κάποια σκέψη για τον ελλαδικό χώρο? Υπάρχει πιθανότητα ο υγειακός χώρος και οι απολύξεις του δυτικά, δηλαδή ας το πω έτσι, η στερά Ελλάδα, να είναι κάτι διαφορετικό στη γραφή και πιο παρελθοντικό από άλλες γραφές? Διότι η Θεσσαλία έχει ένα συγκεκριμένο αρχιετυπικό. Εάν κατέβω στην Πελοπόννησο ομοίως, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Το περίεργο είναι στη Θεσσαλία που έχουμε και Μακεδονία, που έχουμε πολλούς οικισμούς νεολιθικούς, δεν υπάρχει τίποτα. Τουλάχιστον δεν έχουν δώσει, δεν έχουν δημοσιεύσει τίποτα. Δεν τα είδαν οι αρχαιολόγοι? Υπήρχαν μέσα στο υλικό τα κεραμικά και δεν βρήκαν ούτε ένα? Είναι πολύ περίεργο. Γιατί έχουμε στα νησιά του Αιγαίου και δεν έχουμε στη... ακόμα και στο Σαρακινό. Στο Σπύλο Σαρακινού έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες όστρακα. Δεν έχουμε ένα εγχάρακτο, μια εγχάραξη πάνω. Είναι κυρίως τα σύμβολα που βλέπουμε τώρα στους δέκτες μας βασικά. Δηλαδή... επαναλαμβανόμενα στο βαλκανικό χώρο, αυτό είναι βασικά. Ναι, επαναλαμβάνονται. Αυτό, αυτό που φαίνεται τώρα, αυτό είναι νεότερο. Αυτό είναι το προηγούμενο λέτε τώρα εσείς. Ναι, αυτό εδώ είναι από τη Μήλο. Και είναι εποχή του Χαλκού, είναι γύρω στο 2.500. Πάνω σε αγγεία είχαμε βρει γράμματα τα οποία θυμίζουν ελληνικά γράμματα. Αυτό είναι το γνωστό των Γιούρων. Ένα κεραμικό του 4,5 με 5 εκεί μέσα, που έχει 3 γράμματα φαίνονται πάνω. Τώρα βέβαια, εγώ δεν πιστεύω ότι πρόκειται για τη λέξη αυδή, την ομηρική λέξη, που τόσο πολύ στο ίντερνετ το έχουν κυκλοφορήσει, ότι η ανακάλυψη του αιώνα, γραφή, κλπ. Τέλος πάντων, είναι εντάσσεται στα πλαίσια αυτής της γραφής που φτάνει στην Ελλάδα, δεν ισχωρεί πολύ μέσα στον ελλαδικό χώρο. Δεν ισχωρεί πολύ μέσα στον ελλαδικό χώρο. Έχετε κάνει έρευνες, από ό,τι έχω δει, και σε κάποιες περιοχές της Λατινικής Αμερικής. Ναι. Και έχετε διατυπώσει και τη σκέψη ότι είμαστε μία από τις ελάχιστες χώρες που ενδεχομένως έχει στοιχεία σε όλο τον κόσμο, δεν αναζητά, σε αντίθεση, σας έχω διαβάσει αυτό, λέτε, με άλλες χώρες που έχουν ολόκληρες αρχαιολογικές αποστολές, ψάχνοντας πολύ νεότερα. Καταρχάς, θέλω να σας ρωτήσω, μήπως παίζετε λίγο και με το μύθο μέσα μας, δηλαδή να μας χαϊδέψετε τα αυτιά, να είστε αρχαιολόγος ερευνητής, αλλά να βάζετε και την παραμυθία? Θα σκεφτεί κάποιος, δηλαδή μπορεί να έχουν φτάσει οι Έλληνες πολύ πριν από άλλους στη Νότιο Αμερική. Γιατί αυτή η έρευνα, λοιπόν, Λατινική Νότιο Αμερική από εσάς? Την έρευνα αυτή την άρχισα επειδή δίδασκα ένα μάθημα πολιτισμού του κόσμου. Παγκόσμια αρχαιολογία, δηλαδή.
όλους τους πολιτισμούς, Κίνα, Ινδία, τα πάντα. Στο Μεξικό, επειδή πήγα και έμεινα δύο φορές, κάναμε και μία αδελφοποίηση με το Πανεπιστήμιο εκεί του Μεξικού. Έμεινα ένα μήνα, γυρίσαμε όλους τους χώρους, συμμετείχαμε σε ανασκαφές στον Μάγια, σε κάποια θέση που είχε Μάγια. Γι' αυτό το λόγο ταξίδευα στην Νότια Αμερική. Τώρα, το ταξίδι που κάναμε στο Περού όμως, το 97, έγινε για άλλους λόγους. Ήταν ένα ταξίδι πολύ ωραίο, ένα μήνα, στο Περού. Γνωρίζετε τον Ματίεβιτς, θα έχετε ακούσει για τον κύριο Ματίεβιτς, τον οποίο κάποιοι κύκλοι εδώ στην Ελλάδα τον θεοποίησαν. Του μετέφρασαν το βιβλίο του στα ελληνικά και πίστευαν ότι θα πάνε να βρούμε Έλληνες. Συμμετείχα σε αυτή την αποστολή για να κάνω το ταξίδι στο Περού, φυσικά. Γιατί με ενδιαφέραν και άλλοι πολιτισμοί στον κόσμο. Έβγαλα ταινίες, γυρίσαμε όλο το Μεξικό, το Περού. Περού. Και είχαμε και τον Ματίεβιτς μαζί, ο οποίος ήξερε τα κέτσουα, τη γλώσσα των Ινδιάνων και μας βοήθησε πάρα πολύ. Από τη στιγμή που άρχισε όμως να λέει κάποια πράγματα εξωπραγματικά και να μας δείχνει ένα σπήλαιο και να λέει εδώ γεννήθηκε ο Δίας, είναι το ιδέων άντρων, δεν είναι στην Κρήτη αλλά είναι εδώ, αρχίσαμε να το παίρνουμε στο ψηλό μετά. Εξαιρετικός άνθρωπος, σε παρέα, πολύ καλός, γνώριζε πολλά πράγματα, αλλά είχε παρασυρθεί από τους μύθους. Λοιπόν, δεν βρήκαμε τίποτα το ελληνικό και όταν γύρισα έκανα μία διάλεξη στο Πολυτεχνείο. Πήγα εγώ με δύο καθηγητές του Πολυτεχνείου. Μάλιστα, αυτοί πήραν και δείγματα κεραμικών για να δείξουν ότι έχουν προέρθει από την Ελλάδα. Μα η κεραμική τους είναι τελείως διαφορετική. Άλλοι πολιτισμοί αυτοί. Δεν υπήρχε τίποτα, ούτε ένα σχήμα, τίποτα. Τα γλυπτά τους διαφορετικά, όλα. Βέβαια, δυσαρέστησα τους κύκλους αυτούς οι οποίοι έγραφαν και γράφουν αυτά τα περιοδικά. Και επειδή όμως έγραψαν και κάτι άσχημο κάποια στιγμή, ότι πήγαμε εκεί και φάγαμε τα λεφτά του ελληνικού δημοσίου, ήρθαν στο σπίτι μου και μου πήραν συνέντευξη και εφόλης της ύλης, για να ξεκαθαρίσω την κατάσταση. Είχαν γράψει μάλιστα ότι ακόμα λέει και το όνομά του είναι εβραϊκό, δεν είναι, λέει μάλλον είναι... Μέχρι εκεί φτάσανε. Πείτε μου όμως, έχετε μία εντύπωση, μία αίσθηση. Άνθρωποι που ταξιδεύουν σε πρώιμα χρόνια για τις δυνατότητες του ανθρώπου, τον υγειακό χώρο και φτάνουν μέχρι την Κύπρο ενδεχομένως, μέχρι και τη Μέση Ανατολή. Αποκλείεται να δοκίμασαν μεγαλύτερα ταξίδια ή αυτό αν συνέβη, πιστεύετε ότι συνέβη σε μεταγενέστερες περιόδους? Όχι. Εγώ πιστεύω ότι στην αρχαιότητα κάναν ταξίδια. Έχουμε το Μπιθέατο Μασαλιώτη που έφτασε μέχρι απάνω στη Βόρεια Θάλασσα. Για μένα σίγουρα αυτοί οι οποίοι ήταν προγενέστεροι ναυτικοί την εποχή εκείνη από τους Έλληνες ήταν οι Φοίνικες. Οι Φοίνικες και οι Έλληνες σίγουρα βγήκαν έξω από τις Ηράκλειες στήλες και ταξίδεψαν. Τώρα, μέχρι που έφτασαν όμως, ναι, όχι στον Αμαζόνιο, εκεί Βραζιλία. Στη Βραζιλία, έχει ακουστεί ότι βρέθηκε με ένα πλοίο γεμάτο ελληνικούς αμφορείς, ελληνιστικούς. Το είχα ακούσει αυτό από παλιά. Είχα πει στο Ματίεβιτς να το ερευνήσει στο μουσείο, γιατί έμενε στο Ρίο ο Ματίεβιτς. Ποτέ δεν μου απάντησε. Υπάρχει ένας μύθος ότι υπάρχει μια πόλη ελληνική μέσα στη ζούγκλα, έχει κατακλειστεί από τη βλάστηση. Κοιτάξτε, πιθανόν κάνανε ταξίδια και δεν γύρισαν πίσω ποτέ. Τώρα, αν κάνανε συχνά ταξίδια, θα υπήρχε στις πηγές της αρχαίας, θα υπήρχαν κάποιες μνήες, ας πούμε. Θα έγραφαν ότι πήγαν εκεί, θα φαινόταν κάτι. Άρα λέτε ότι το επίκεντρο στο οποίο πρέπει να παραμείνουμε είναι ο μεσογειακός χώρος και οι απολύξεις του περισσότερο. Θέλω να πάμε σε μία διακοπή ακόμη και θα επιστρέψουμε. Ναι. Αντιθέσεις, τελευταίο μέρος. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε με τον αρχαιολόγο ερευνητή, τον κύριο Αδαμάντιο Σαμψόν. Κύριε Σαμψόν... Κανονικά το όνομά μου δεν είναι Σαμψόν.
Ναι. Είναι Σάμψον. Είναι Σάμψον. Βεβαίως. Όλοι έτσι με ξέρουν. Σάμψον. Ωραία. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πού σας οδηγούν όλες οι ενδείξεις, τα ευρήματα, και θέλω τώρα να επιστρέψουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε. Σας ρώτησα αν, κατά τη γνώμη σας, δεν είναι τυχαίο και το γεωπολιτικό παιχνίδι που γίνεται στην ευρύτερη περιοχή Αιγαίο, Ανατολική, ναι, Μεσόγειος. Τα λέμε Ανατολική Μεσόγειος, είναι μέσα και η Κύπρος είναι και η Μέση Ανατολή. Δεν είναι τυχαίο το παιχνίδι. Ναι. Ενδυναμώνεται η άποψη για σας της αυτοκτονίας ή είναι μία θέση αμυντική κάποιων αρχαιολόγων, ερευνητών, στην πλημμυρίδα των άλλων στοιχείων, ότι όλα ήρθαν από την Ανατολή. Προφανώς έχουμε προσμίξεις ανθρώπων, πολιτισμών. Δεν λέτε αυτό, λέτε κάτι διαφορετικό, ότι κυρίως ό,τι αναπτύχθηκε εδώ, ναι, αναπτύχθηκε εξ υπαρχής και είχε μετά τις επιρροές του. Ενισχύεται αυτό? Κοιτάξτε. Έχω υπόψη μου, συγγνώμη που σας διακόπτω, δύο κορυφαίους στην ιατροδικαστική. Ο ένας είναι Έλληνας, συμπατριώτης μας, ο οποίος ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι το DNA, χωρίς να λένε ότι είναι κάποιος περισσότερο ή λιγότερο Έλληνας, αλλά το DNA της περιοχής αποτυπώνει ότι δεν έχουμε μετακινήσει πληθυσμού. Οι γηγενείς ήταν οι πληθυσμοί στην περιοχή αυτή, δεν ήρθαν από κάπου αλλού, έχουν διαφορές. Ενισχύεται από τη δική σας καμπάνια η άποψη περί αυτοκτονίας? Ας, βεβαίως και πάρα πολύ. Δεν υπήρχε ποτέ κενό στην κατοίκηση στην Ελλάδα. Παρόλο που ξένοι συνάδελφοι έχουν γράψει άρθρα και πιστεύουν ότι υπήρξαν κάποιες διακοπές, κάποια gaps, ας πούμε, μεταξύ της νεολιθικής και της εποχής του Γαλλικού, ή πιο παλιά ακόμα. Πάντοτε υπήρχε... Δεν υπάρχει ένα κενό μεσολιθικής, νεολιθικής περίοδου περίπου 3.000 χρόνων? Δεν υπάρχει ένα κενό? Δεν υπάρχει καθόλου κενό. Δεν υπάρχει κενό. Η μεσολιθική κατοίκηση διαρκεί τουλάχιστον 2.500 χρόνια και φτάνει μέχρι τις αρχές της 7ης χιλιετίας. Δηλαδή, αυτοί συνεχίζουν να ψαρεύουν, συνεχίζουν να έχουν τα ίδια εργαλεία, τη λιθοτεχνία, μέχρι το 6.800-6.700. Στην Κρήτη εμφανίζονται οι άλλοι από το 7.000, που λένε ότι ήρθαν από την Ανατολή, αλλά τελικά δεν πρέπει να ήρθαν από την Ανατολή, αφού έχουμε και εκεί μεσολιθικά εργαλεία. Δεν αποκλείεται κάποιοι να ερχόντουσαν κατά καιρούς. Κάποιες μικρές ομάδες από την νεολιθική περίοδο και εποχή Χαλκού ήρθαν από βορρά, κυρίως από βορρά. Έχουμε ομοιότητες στην κεραμική. Έχουν εισέλθει στο χώρο τον ελληνικό από Αλβανία, από Γιουγκοσλαβία. Όμως δεν άλλαξε ο πληθυσμός. Δεν έχουν αλλάξει τα ταφικά έθιμα. Δεν έχει αλλάξει η κεραμική μας. Είναι ίδια. Δηλαδή είναι κάποια στοιχεία που δεν αλλάζουν. Λέγανε τόσα χρόνια για τους Κουργκάν, οι οποίοι ήρθαν από το βορρά, Ινδοευρωπαίοι, οι οποίοι κατασκεύαζαν κάποιους τάφους τελείως διαφορετικούς από τους δικούς μας. Μέχρι τη Βουλγαρία έχουν βρει, στη Βουλγαρία. Στην Ελλάδα δεν έχουν βρεθεί τίποτα τέτοια πράγματα. Κι όμως κάποιοι επιμένουν ότι κατέβηκαν οι Κουργκάν στον ελληνικό χώρο την νεολιθική εποχή και την εποχή του Χαλκού. Επίσης ότι ήρθαν από την Ανατολή, εποχή του Χαλκού, ότι υπήρχαν μετακινήσεις. Μα υπήρχε ένας πολιτισμός, τέλος της νεολιθικής και αρχή εποχή Χαλκού, δηλαδή τέταρτη, τρίτη χιλιετία, ένας μεικτός πολιτισμός του Αιγαίου, που υπάρχει και στην Ελλάδα και στην Μικρά Ασία. Ίδια κεραμική, πολλές ομοιότητες σε πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα κάποιοι κατέβαιναν, ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Αλλά όχι ότι η Ελλάδα κατακλείστηκε γιατί ήταν ακατοίκητη. Ένας γνωστός αρχαιολόγος που έχει σκάψει νεολιθικά στην Ελλάδα, έχει βγάλει άρθρα τα τελευταία χρόνια και επιμένει ότι την τέταρτη χιλιετία ήταν έρημη η Ελλάδα. Μα έχουμε χρονολογίες. Από το Σπύλο του Κύκλοπα, από το Σπύλο Σαρακινού. Έχουμε χρονολογίες από τον Κύκλοπα, οι οποίες είναι μέσα στην τέταρτη χιλιετία. Είναι 3.400, 3.500, 3.600.
Και όμως επιμένει. Και λέει ότι τα στρώματα είναι διαταραγμένα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θέλω να μου πείτε, ναι, αν η γραφή εκείνη την περίοδο, η εντύπωση που έχετε, ναι, είναι γραφή με τον τρόπο που χρησιμοποιείται σήμερα ή στην αρχαία ελληνική περίοδο, αυτή, ναι, που γνωρίζουμε εμείς ως περίοδο ακμής ο πολλής κόσμος, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, χρησιμοποιείται μαζικά, δηλαδή είναι, ναι, προϊόν κοινό, ή αν η γραφή στην περίοδο που συζητάτε, ναι, είναι ένας κώδικας για λίγους που ενδεχομένως είναι και η εξουσία εκείνης περίοδου. Είτε λέγονται ιερείς γιατί το κατέχουν αυτοί, είτε λέγονται βασιλείς, είτε αρχηγοί. Ναι. Δεν ξέρω τι οργάνωση κοινωνίας είχαν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, το είπατε ήδη. Δηλαδή. Είναι κτήμα των πολύ λίγων, πιστεύω, όπως και αργότερα. Στα ανάκτορα, τα μυγιναϊκά, μινοϊκά, είναι κτήμα μιας κάστας, μιας ελίτ. Και είναι λογιστικά κείμενα. Τώρα, τι συμβαίνει την νεολιθική εποχή. Είναι πολύ λιγότερα αυτά που έχουμε στην Ελλάδα, όπως είπαμε. Και σίγουρα δεν είναι μια γραφή διαδεδομένη. Αυτό είναι σίγουρο. Το ότι δεν αναφέρεται κανείς από τις ανασκαφές, κανείς δεν έχει βρει που έχουν σκάψει στο Σέσκλο, στο Διμήνι, χρόνια, Γερμανοί σκάβανε εκεί πολλές θέσεις. Και Έλληνες βέβαια, και Χρουμουζιάδες. Δεν έχει βρεθεί. Στοιχώς. Α, ήθελα να συμπληρώσω για το... σε σχέση με το DNA, αυτό που λέγαμε πριν, ας πούμε, στην Κύθνο, που βρέθηκε αυτό το χωριό, το μεσολιθικό, της ένατης χιλιετίας, κάποιοι ξένοι είπαν ότι ήρθαν από την Ανατολή αυτή, ότι ήρθαν από την Παλαιστίνη, Συρία, ταξιδεύοντας για θαλάσσεις. Υπάρχουν κάποια κοινά με τον πολιτισμό της Κύπρου, της Συρίας, Παλαιστίνης. Αυτά τα κοινά είναι τα κυκλικά σπίτια, οι ταφές κάτω από το δάπεδο. Η λιθοτεχνία όμως είναι τελείως διαφορετική. Οι άνθρωποι στο Αιγαίο είχαν τελείως διαφορετική, δηλαδή καμία σχέση. Τα εργαλεία τους είναι πολύ πιο πρωτόγωνα. Είναι φωλίδες, οι άλλοι έχουν λεπίδες, είναι πιο εξελιγμένοι. Δεν βρέθηκε τίποτα στο Αιγαίο. Λοιπόν, κάναμε στην Κύθνο, κάναμε ανάλυση στροντίου. Από τους σκελετούς που έχουμε, πήραμε από τα δόντια. Το στροντίο δείχνει την πρόληψη των κατοίκων. Και η προέλευση τι έδειξε, ότι είναι άνθρωποι που ζούσαν γύρω από την Αττική, mm-hmm, Νότια Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο. Τα πετρώματα δηλαδή που εισχωρούν μέσα στο δόντι, τα ραδιενεργά στοιχεία που μπαίνουν με το νερό που πίνεις, ας πούμε, και αποτίθεται στα οστά, στα δόντια βασικά. Δεν έδειξε ότι αυτοί ήρθαν από αλλού. Άρα ενισχύθηκε, ναι, η άποψη. Επιστρέφω, ναι, λίγο στη γραφή, γιατί με γαργάλισε λίγο αυτό που είπατε, ότι ήταν μάλλον για μια κλειστή κάστα. Άρα και η επιλογή ιερών, χώρων, αποθετηρίων είναι επιλογή της κάστας και όχι των πολλών. Θέλω να πω, μπορεί να είναι, ναι, πιο ιδιωτικής χρήσης. Για ποιους χώρους μιλάτε? Και τα σπήλαια ακόμη. Ή πιστεύετε ότι ήταν εικόνες σφραγισμένες που ήρθαν στην επιφάνεια από εσάς της καθημερινότητας των ανθρώπων εκείνης της περίοδου? Μα σας είπα ότι δεν βρήκαμε. Δεν βρήκαμε στα σπήλαια. Εκτός από ένα μικρό όστρακο στα γιούρα, δεν υπάρχουν τίποτα άλλο. Αυτό το όστρακο σας οδηγεί ότι είναι της καθημερινότητας, αυτό ρωτώ. Ή μπορεί να ήταν κάποιοι αξιωματούχοι εκείνης εντός εισαγωγικών της περίοδου? Αξιωματούχοι να μένουν στο σπήλαιο. Αποκλείεται. Είναι ένα τυχαίο έβριμα. Τυχαίο έβριμα. Ένα τυχαίο έβριμα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε. Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Θα αναρωτηθεί κάποιος που μας ακούει, ναι, απόψε. Ναι. Έχουν αξία όλα αυτά για το σήμερα? Εντάξει, για σας είναι η δουλειά σας, η λατρεία σας, η αγάπη σας. Για τον πολύ κόσμο έχουν αξία? Τι απαντήσεις δίνει ουσιαστικά όλη αυτή η περιπέτεια που βιώνεται λιγότεροι άνθρωποι για τους πολλούς? Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλους τους ανθρώπους τους ενδιαφέρει.
η αρχαιολογία κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι δεν είναι αδιάφοροι οι άνθρωποι. Ακούω πράγματα που διαβάζουν ή που βλέπουν στο ίντερνετ δίνουν κάποια σημασία και δεν έχουν και μόρφωση ιδιαίτερη, αλλά τώρα στην καθημερινότητά μας δεν μπορεί να παίξει ρόλο οι ανακαλύψεις, να παίξουν ρόλο αυτές που έχουμε κάνει. Όμως αν κοιτάξουμε και στο παρελθόν, ναι, κάνουμε συγκρίσεις. Αυτό που είπαμε για τους ανθρώπους που ήρθαν από την θεωρίες από την Ανατολή, μετακινήσεις των ανθρώπων, όλα αυτά ενδιαφέρουν τον σύγχρονο άνθρωπο και είναι πορίσματα τα οποία βγάζουμε εμείς. Ξέρετε, εγώ σας ακούω που λέγατε για το Αγκίστρι και λέγατε για τα 7 χιλιοστά. Ναι. Τα οποία συναντάτε σε ένα σύγχρονο ψαρά με μεταλλικό Αγκίστρι. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ο αντίστοιχος ψαράς εκείνης περίοδου πρέπει να έχει κάνει επίσης υπολογισμούς και συγκρίσεις με τα βάρη για να επιλέξει το συγκεκριμένο Αγκίστρι για τον τόνο. Κύριε, άρα, θέλω να πω, μήπως πολλά από αυτά που εμείς ανακαλύπτουμε σήμερα με έναν τρόπο έχουν υποθεί στην αρχαιότητα, με άλλους κωδικούς, και μήπως τελικά δεν μιλάμε για ανθρώπους τόσο flat, αλλά έχουν γνωστικό αντικείμενο. Φυσικά, δεν ήταν. Οι άνθρωποι είχαν μυαλό. Ανήκουν και εκείνοι, όπως και εμείς, στον Homo sapiens sapiens, ο οποίος τα τελευταία 30.000 χρόνια που παρουσιάστηκε έχει ένα μεγάλο εγκέφαλο, 1.800-2.000 κυβικά εκατοστά. Επομένως, έχει μυαλό. Μπορεί να μην έχεις μόρφωση, αλλά έχεις μυαλό και βρίσκεις πρακτικούς τρόπους να κάνεις πράγματα. Επινοείς, κάνεις ανακαλύψεις, όλα αυτά τα πράγματα. Κλείνουμε ως εξής. Ναι. Για σας το Αιγαίο, λοιπόν, μπορεί να είναι η μήτρα του τι γέννησε ευρύτερα μετά ο χώρος. Δηλαδή, και ο υπηρωτικός και ο νησιωτικός μπορεί να έπαιξε ρόλο ότι εκεί έχεις τα πρώτα σκητήματα, πώς ταξιδεύω από περιοχή σε περιοχή όπως μας το περιγράψατε και άρα τι εργαλεία χρειάζομαι, τι μεταφέρω και τι υπολογισμούς. Αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να είναι το βάθρο πάνω στο οποίο πάτησε ο γνωστός μετά ελληνικός εν ευρεία έννοια πολιτισμός. Εντάξει, όλες οι έρευνες τώρα καταλήγουν εκεί ότι ο πολιτισμός δημιουργείται κυρίως στο Αιγαίο. Από εκεί αρχίζει. Από εκεί αρχίζει, από τα ταξίδια. Ο άνθρωπος έχει ανοιχτό μυαλό, ταξιδεύει, κάνει ανακαλύψεις. Ο άλλος, ο Στεριανός, παίρνει στοιχεία από το Αιγαίο τελικά. Στο Σπύλο Σαρακινού που σας έδειξα, παρόλο που είναι κοντά στη θάλασσα, υπάρχει μια καθυστέρηση. Την ίδια εποχή που στο Αιγαίο γίνονται αυτές οι μεγάλες ανακαλύψεις, έρχονται τα ξημερωμένα πολύ πρώιμα, εκεί χρησιμοποιούν αυτό. Τέλος πάντων, δεν μπορούσα να το δείξω. Χρησιμοποιούν το όχι πυρητόλιθο, το πέτρωμα της σπηλιάς, τον ασβεστόλιθο, ο οποίος δεν κάνει για εργαλείο, δεν μπορείς να τον λαξεύσεις. Δηλαδή, τη μεσολιθική εποχή στο Σπήλαιο εκεί, ενώ στο Αιγαίο έχουν από το 9.000 εργαλεία κανονικά και έχουν πηγές, έχουν οψιανό καταρχάς, ταξιδεύουν. Στο Σπήλαιο Σαρακίνου δεν έχει οψιανό. Έχει μόνο εργαλεία που προέρχονται από το πέτρωμα του Σπηλαίου. Άρα λέτε ότι ο πυροκροστήρας τελικός είναι ο αιγαίος χώρος. Ναι. Μάλιστα. Είναι πίσω οι άνθρωποι. Μείνανε πολύ πίσω. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Ανοίγεται ένα άλλο πεδίο, η αλήθεια είναι αυτή. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς. Καλό σας βράδυ.